τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Παραγωγών, τον κύριο Μανώλη Ορφανουδάκη. Καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ακούσατε πριν από λίγο και τα ερωτήματα μετά από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι αυτό το παλιό το σύστημα με τις αεροφωτογραφίες, γιατί ένα από τα κομμάτια τα οποία πραγματικά σας έχουν μπερδέψει πάρα πολύ είναι οι δασικοί χάρτες, παρά τέλος πάντων τις προμηνών διαβεβαιώσεις. Είναι αυτή λοιπόν η απόφαση που λέει: κοιτάξτε, το παλιό σύστημα παροχημένο, θυμάστε πως ήταν εκεί που παίρναμε αεροφωτογραφίες, ελαιοκομικό μητρό, ΟΣΔΗ κλπ. Και πάει λέγοντας. Εδώ πρέπει να έχουμε πραγματικά και άλλα στοιχεία για να ξέρουμε ποιες είναι οι εκτάσεις που κατέχουν από την πλευρά τους η παραγωγή και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Νομίζω είναι κάτι που ως θετική εξέλιξη μπορεί να ληφθεί, αλλά ζητούμενο είναι η πολιτική απόφαση, κύριε Ορφανουδάκη. Σίγουρα, και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη αυτή η απόφαση του ΣΤΕ, όπως και στις βάλκατες προβληματισμούς, και πόσο σύντομα μπορεί να εφαρμοστεί. Σωστά. Πόσο σύντομα μπορεί να εφαρμοστεί και αν θα γίνει δεχτή, πότε θα γίνει δεχτή μια τέτοια απόφαση. Παραμένετε στα γραφεία ΟΠΕΚΕΠΕ και σε Ηράκλειο και σε Χανιά, αλλά και συνάδελφοί σας κτηνοτρόφοι, αγροτοκτηνοτρόφοι, στο δασαρχείο των Χανίων, του Ρεθύμνου. Του Ρεθύμνου, ναι, πράγματι παραμένουμε. Έχουμε πει ότι μέχρι και την Πέμπτη θα είμαστε σε αυτό το μοτίβο. Θα βρισκόμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και οι συνάδελφοι στο δασαρχείο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα την Πέμπτη θα ξανασυνεδριάσουμε και θα αποφασίσουμε την μετέπειτα πορεία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό, γιατί κάποιοι μεταφράζοντας αυτό το μήνυμα μπορεί να το μεταφράσουν και λάθος. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό και μόνο αυτό, δηλαδή η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Είναι όλα αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούν, κύριε Ορφανουδάκη. Νομίζω ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι να δοθεί μια λύση και να ανακοινωθεί αν είναι δυνατόν και σήμερα, και από εκεί και πέρα αν θα γίνει με την... Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, διότι μέχρι τώρα οι συζητήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου δεν έφεραν αποτέλεσμα. Δεν είναι ωστόσο θέμα προσώπου. Είναι θέμα πολιτικής από την άλλη. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι θέμα του σημερινού υπουργού ή του υφυπουργού του εάν πράγματα θα πάνε μπροστά. Είναι θέμα πολιτικής, κύριε Ορφανουδάκη, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι, ξέρετε, ένας Λιβανός αυτή την ώρα μπορεί να καθορίσει την αγροτική πολιτική έτσι όπως ασκείται μέχρι στιγμής και αυτά τα οποία εσείς εκλαμβάνετε ότι, ξέρετε, έχετε ως δεδομένα. Εάν όλα αυτά παραμείνουν και δεν έχουμε καμία αλλαγή, θα αποδειχτεί ότι είναι θέμα πολιτικής. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει με τις αποφάσεις τους, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει και λύση και να διορθωθούν κάποια πράγματα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν μείνουν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε εισαγωγικό, όπως τις ονομάζουν, νομίζω ότι είναι θέμα πλέον πολιτικής και τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν να υπάρχουν αρμόδια υπουργεία να προκαλούν τέτοιο άλλο, να γνωρίζουν ποια είναι τα δικά σας τα ζητούμενα και εμείς ακόμα να λέμε ότι δεν έχουν αντιληφθεί ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή τι προκαλούν με τις αποφάσεις τους. Να με συγχωρείτε, αλλά τότε δεν έχουν θέση κάποιοι άνθρωποι εκεί όπου βρίσκονται, αν είναι προσωπικό το ζητούμενο, αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα πολιτικής. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο προκαλούν. Και εμείς προβληματιζόμαστε με όλα αυτά. Βλέπουμε ότι γίνονται ανακοινώσεις. Σήμερα ανοίγουν την πλατφόρμα, αύριο την ξανακίνουν, μεθαύριο κάνουν μια μικρή παρέμβαση για τον ΑΤΑΚ, την επόμενη μέρα ξανά κάτι άλλο. Δηλαδή πλέον νομίζω ότι εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Πάντως την ίδια ώρα που εσείς βρίσκεστε στους δρόμους, επειδή ξέρουν πάρα πολύ καλά ακριβώς τι γίνεται, εγώ θα σας πάω, κύριε Ορφανουδάκη, σας ταλαιπωρώνε μεν, αλλά θα σας πάω και εκεί. Υπάρχουν εκείνες οι ανακοινώσεις, τα δελτία τύπου, να τα πω διαφορετικά, τα οποία βγαίνουν, εκδίδονται μέσα από τα Υπουργεία. Θα πάω, ας πούμε, σε ένα που έχει τον τίτλο «Παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ζωοτροφές και Σταφίδα».
ζήτησε ο ΙΠΑΤ Σπύλιος Λιβανός στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλίας. Ένα άλλο δελτίο τύπου, Σπύλιος Λιβανός, δίνουμε λύση στα χρόνια προβλήματα διοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο. Γι' αυτό σας μίλησα για πολιτική που ακολουθείτε, διότι ο στόχος είναι άλλος, τα θέματα είναι άλλα και καθορίζουν αλλιώς την πολιτική στο πρωτογενή τομέα, γιατί δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Σε αυτό αναφέρθηκα και εγώ πριν, τις ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά μέχρι στιγμής αποδεικνύονται ανακοινώσεις χωρίς ουσία. Ανακοινώσεις χωρίς ουσία. Άλιστα. Λοιπόν, εσείς παραμένετε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στις δύο περιοχές, είπαμε Ηράκλειο και Χανιά, στο δασαρχείο Θύμνου. Αύριο συνεδριάζεται εκ νέου ως Παγκρίτιο Συντονιστικό και παίρνετε τις αποφάσεις σας για τις επόμενες ημέρες και το πώς θα κινηθείτε, ναι? Σωστά, έτσι ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.